Πάμε στον τελευταίο καλεσμένο για σήμερα. Λοιπόν, περισσότεροι από 700 νεκροί. Πολλά τα δημοσιεύματα, άλλα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για 500, άλλα δημοσιεύματα για 700 νεκρούς αργυροπελεκάνους στην περιοχή των Πρεσπών, συγκεκριμένα στη Μικρή Πρέσπα. Πού οφείλεται το θάνατο, θα μας τα πει και ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, στη γρίπη των πτηνών, σε ένα μικρόβιο της γρίπης των πτηνών. Κύριος Παναγιωτόπουλος, θα έχουμε ξαναπεί, τον φιλοξενούμε και σήμερα, είναι ερευνητής περιβάλλοντος, μέλος ομάδας άμεσης επέμβασης για την άγρια ζωή Καστοριάς. Να τον καλησπερίσω για ακόμα μία φορά, πρόθυμος να επικοινωνήσει μαζί μας και να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα από τη χιονισμένη Καστοριά, και τώρα χιονίζει. Και τώρα χιονίζει. Ζηλεύουμε, θα μας λείψει το χιόνι εδώ στην Κρήτη, το ξέρετε. Δεκέμβρη, Γενάρη χιόνισε. Χαρήκαμε λίγο, τώρα το ξαναδούμε του χρόνου πάλι. Εμείς μπορώ να πω ότι κυκλοφορεί το πέρα αυτό, έτσι γίνεται λίγο viral. Κάποιος να κλείσει τη βάνα. Κάποιος να κλείσει. Μάλιστα. Έχουμε χιόνια συνεχόμενα. Τις τελευταίες 15 μέρες έχουμε χιόνια συνεχόμενα. Δημιουργεί βέβαια προβλήματα. Εκεί ήθελα να πάω τώρα, εκτός ατζέντα στο ερώτημα. Δημιουργεί προβλήματα, αλλά είστε προετοιμασμένοι. Έχετε την εμπειρία να διαχειρίζεστε αυτές τις καταστάσεις. Βέβαια. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Για κανένα λεπτό δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν μας πειράζει το χιόνι. Απλά μας έχει κουράσει τώρα τόσο χρόνια. Απλά έχει γίνει κουραστικό. Έχει γίνει κουραστικό. Λοιπόν, στα μάτια μας και πολύ. Σωστά. Λοιπόν, να πάμε λίγο στους αργυροπελεκάνους και σε αυτή την είδηση, να μας ενημερώσετε λίγο. Μόλις πριν δύο λεπτά πριν βγούμε, τελείωσα μία σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη, με την εταιρεία Πρεσπών Μοτοφορέα. Ήμασταν 4 άτομα αυτοί που ασχολούμαστε ουσιαστικά με όλη αυτή την υπόθεση, πέρα των κτηνιατρικών υπηρεσιών εδώ στην περιοχή μας, που η συνδρομή τους είναι ουσιαστική σε όλα τα θέματα, σε ένα πεδίο επιστημονικό που ανήκει σε αυτούς. Έχουμε την γρίπη των πουλιών, που κάθε χρόνο έχουμε, αλλά μιλάμε για πολύ λίγα κρούσματα. Τα μεγαλύτερα που είχαμε δει στην Κερκίνη ήταν κάποια στιγμή 50, 70, 80 ζώα, και εδώ στην Πρέσπα 25, 30 και στην Καστοριά κάνα 17. Μιλάμε όμως τώρα για μια, αν μπορώ να την πω τη λέξη, για μια γενοκτονία. Είναι πάνω από 700, μπορεί να αγγίξουν δηλαδή αριθμούς και τετραψήφιους που λέμε, όπως πάει η κατάσταση. Εδώ στην Καστοριά πάλι έχουμε μεγάλο πρόβλημα, δίνει ότι έχει κάποιο πρόβλημα, ειδικά στους αργυροπελεκάνους, γιατί βλέπουμε ότι έχει ευτυχώς περιοριστεί στο είδος αυτό η γρίπη. Έχει περάσει βέβαια και σε κύκνους. Οι κύκνοι όμως δεν έχουν τόσο πρόβλημα, γιατί αυτή την εποχή απομονώνονται ζευγάρια και δεν έρχονται σε επαφή με τα άλλα ζώα του είδους τους. Οι πελεκάνοι αντιθέτως που δημιουργούν φωλεοποιήσεις πάνω σε νησίδα και μπορείς να δεις 50, 60, 100 και 150 πελεκάνους πάνω σε μια νησίδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η διασπορά είναι πολύ μεγάλη και μιλάμε για όλη την αποικία, όπως λέγεται, μπορεί να είναι. Έτσι λοιπόν, αν παρατηρήσουμε με ένα ντρόν ή με ένα κιάλι, θα δούμε να κοίτονται νεκροί πελεκάνοι και είναι ένα ζώο τεράστιο, το πιο μεγάλο ζώο της Ευρώπης, σε πουλί πάντα μιλάμε, εκτός το μαυρόγυπα, που συναγωνίζονται. Είναι ένα πουλί 10 κιλών, είναι μεγάλο πουλί ο πελεκάνος, είναι σπάνιο πουλί. Ο πληθυσμός τους απειλείται λοιπόν. Ακριβώς, αν φανταστούμε ότι πάνω από το 25% είναι ο παγκόσμιος πληθυσμός στην Πρέσπα, το άργυρο πελεκάνου, καταλαβαίνετε λοιπόν το πόσο σημαντικό είναι. Και αν ας πούμε ο πληθυσμός, ο μόνιμος η πελεκάνη είναι 1000 και κάτι πουλιά στην Πρέσπα, καταλαβαίνετε ότι τα 2/3 έχουν πεθάνει από τον πληθυσμό αυτό το μόνιμο. Ο πληθυσμός του πελεκάνου που είναι και στην Κερκίνη, που έρχεται και στην Πρέσπα για να κάνει φωλεοποιήσεις, φτάνει τα καλοκαίρια ή την εποχή της αναπαρασύμησης με 4.000. Αυτό είναι που μας φοβίζει μας. Και βέβαια αυτή η διασπορά δεν περιορίζεται στην Πρέσπα. Μιλάμε για Βεγορίτη, μιλάμε για Χυμαγίτιδα, μιλάμε για Ζάζαρη, μιλάμε για Καστοριά, μιλάμε για Λίμνη Πετρών. Η Δυτική Μακεδονία είναι η περιφέρεια των λιμνών. Πολυφύτου,
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πρόβλημα προσπαθούμε να το καρτογραφήσουμε κι εμείς, αλλά και όχι να το μειώσουμε, να μπορέσουμε μέσω πρόληψης να μειωθεί από μόνο του. Γιατί μιλάμε για έναν αόρατο εχθρό, δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει και πού. Επίσης, μεγάλο πρόβλημα, αυτό που είναι να αντιμετωπίσουμε και πρέπει, όπως λέμε εμείς στους πολίτες εδώ της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο, είναι η διασπορά στις οικόσιτες εκτροφές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όχι μόνο, ακριβώς, όχι μόνο στα ορνηθοτροφεία που μπορούν να πάρουν οδηγίες βιοασφάλειας και να το πράξει ένας επαγγελματίας άμεσα, γιατί είναι η δουλειά του να το κάνει ένας ορνηθοτρόφος μεγάλος, αλλά είναι αυτές οι μικρές εκτροφές, τα κοτέτσια που λέμε για να καταλάβει ο κόσμος, τα μικρά που έχουμε ο καθένας μας. Μπορεί, ας πούμε, ένα ασυμπτωματικό σπουργίτη που έχει κολλήσει τον ιό με κόπρανα ή απεκρίνματα κτλ. Που μπορεί να μπει σε ένα κοτέτσι, να αφήσει να διασπείρει εκεί πέρα την γρίπη, τον ιό της γρίπης. Έτσι λοιπόν, έχουμε δώσει μεγάλη βαρύτητα στην πρόληψη και στην ενημέρωση του κοινού, ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε το φαινόμενο μέσω πρόληψης και υπευθυνότητας από τους ίδιους τους πολίτες. Κύριε Παναγιωτόπουλε, στην περιοχή μας. Τελευταία ερώτηση. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν ένας άνθρωπος που έχει 10-15 κοτούλες, ένα κοτέτσι, προκειμένου προληπτικά να ενεργήσει για να μην αντιμετωπίσει προβλήματα? Ακριβώς, και οι οδηγίες είναι για όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο για μας. Καταλαβαίνετε ότι ένα πουλί και ένα μεταναστευτικό μπορεί να φτάσει και μέχρι την Κρήτη. Δεν είναι δύσκολο να φτάσει μέχρι την Κρήτη. Ένας γλάρος, ένα άλλο υδρόβιο, μία πάπια να κατέβει, οτιδήποτε άλλο. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε? Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε αυξημένη την προσοχή μας στα οικόσιτα ζώα μας. Αν παρατηρήσουμε καταρροή, αν παρατηρήσουμε διόγκωση του προσώπου, αν παρατηρήσουμε ένα μικρό για μας βέβαια μαζικό θάνατο που μπορεί να είναι 4-5 κοτόπλα μαζί. Εκεί λοιπόν πρέπει άμεσα να ειδοποιήσουμε τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές για να μπορέσουν να πάρουν δείγματα. Ό,τι κάνουμε και εμείς τώρα, παίρνουμε δείγματα, χαρτογραφούμε τον ιό, βλέπουμε που είναι. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε να πολεμήσουμε είναι να πάρουμε τα πεθαμένα ζώα, να τα απομακρύνουμε. Αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης μεγάλο, η απομάκρυνση των πεθαμένων ζώων, γιατί ο ιός κάθεται πάνω και στο νεκρό ζώο και κάθεται για ημέρες. Αυτό λοιπόν οι πολίτες πρέπει να κάνουν, να φωνάξουν την αρμόδια υπηρεσία. Και αν δουν κάπου, μπορεί να δουν γλάρους, μπορεί να δουν υδρόβια άλλα από την άνεκρα. Πρέπει άμεσα να ειδοποιήσουν τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών. Κύριε Παναγιωτόπουλε, να σας ευχαριστήσω θερμά, να καταστεί διαχειρίσιμη όλη η κατάσταση. Αυτό έχω να ευχηθώ εγώ, θα τα ξαναπούμε πάλι. Να είστε καλά, καλό βράδυ και από Κρήτη. Εγώ σας ευχαριστώ. Και εσείς καλό βράδυ από Καστοριά. Σας ευχαριστούμε πολύ.